Το ειδικό σχολείο στην Παλαγία του Δήμου Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκαν ο πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής των Special Olympics Νίκος Ζαμπουνίδης και η αντιπεριφερειάρχης Εύρου Γεωργία Νικολάου, προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα που θα δοθούν στους αθλητές των αγώνων από τη Ρωσία και την Βουλγαρία και θα φιλοξενηθούν στην περιοχή. Πιατέλες και κρεμαστά από πυλό δημιουργήθηκαν από τους μαθητές για το σκοπό αυτό. Οι δραστηριότητες των μαθητών του ειδικού σχολείου στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης είναι πολλές, μεταξύ αυτών είναι και η πυλοπλαστική. Οι μαθητές όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ασχολήθηκαν εντατικά με τη συγκεκριμένη τέχνη, δημιουργώντας κρεμαστά, πιατέλες και πολλά άλλα αντικείμενα από πυλό. Τις δημιουργίες τους θα τις προσφέρουν στους αθλητές και τους αρχηγούς των αποστολών των Special Olympics που θα επισκεφθούν την περιοχή το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς η Αλεξανδρούπολη έχει επιλεχθεί ως πόλη αμφιτρίων. Όλη τη χρονιά κάνουμε όλα αυτά με την ψυχή μας. Για να τα χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο. Τους υποσχεθήκαμε ότι όταν με το καλό θα έρθουν οι αποστολές της Ρωσίας και της Βουλγαρίας εδώ, θα είμαστε και εμείς έτοιμοι να προσφέρουμε σε αυτές τις αποστολές διάφορα κρεμαστά που έχουμε φτιάξει από το εργαστήριο της πυλοπλαστικής, καθώς επίσης και διάφορες άλλες διαπεισμητικές πιατέλες ή επιτύχια έργα, τα οποία τα φτιάξαν τα παιδιά στο εργαστήριο της πυλοπλαστικής. Εργαστήκαν πολύ σκληρά όλη τη χρονιά και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Στο πλαίσιο αυτού, η Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Νίκο Ζαμπουνίδη επισκέφθηκε το σχολείο με την Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Γεωργία Νικολάου. Ήρθαμε να παραλάβουμε τα δώρα και τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά σε αυτό το σχολείο. Μιλάμε για 25 μεγάλα δώρα που θα δοθούν στους αρχηγούς των Αποστολών και άλλα 400 μικρά που θα δοθούν στους αθλητές. Όλα αυτά δείχνουν την μεγάλη ευαισθητοποίηση αυτών των παιδιών, των δασκάλων, των γονιών. Αλλά νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει και συνολικά την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, που είναι πόλης αμφιτρίων. Φτάσαμε στο κοντά και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες η Αλεξανδρούπολη θα γιορτάσει υποδεχόμενη 400 παιδιά από τη Ρωσία και από τη Βουλγαρία. Είναι μοναδικό να βρίσκεται κανείς σήμερα μέσα σε αυτό το σχολείο, να βλέπει με τόσο μεγάλη έτσι χαρά και συγκίνηση όλα αυτά τα έργα των παιδιών. Είναι η κατάθεση ψυχής τους, είναι αυτό που είπε η μαθητριά μας προηγουμένως, ότι δώρα για όλους όσους θα έρθουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που θα γίνει στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την κατάθεση ψυχής, από αυτή την όμορφη έτσι, οικογένεια που υπάρχει εδώ. Εγώ θα ξεκινήσω με το σύνθημα «Είμαι μέσα, είμαστε μέσα, η Αλεξανδρούπολη είναι μέσα». Το όραμά μας γίνεται στόχος, υλοποιείται. Η Αλεξανδρούπολη πόλη αμφιτρίων το Σάββατο το απόγευμα στις 7.30 υποδέχεται την φλόγα της Ελπίδος, η οποία άναψε στην πνίκα για να μεταδώσει το μήνυμα της ένταξης, ενσωμάτωσης και της ευαισθητοποίησης των παιδιών με διανοητική αναπηρία. Ο πρέσβης καλής θέλησης, ο κύριος Ζαμπουνίδης, η αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Νικολάου, οι εθελοντές που αν τους δείτε είναι μια πολύ σημαντική χαρά και μια πολύ σημαντική παρουσία, αλλά και το Εργαστήριο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης στην Αλεξανδρούπολη δημιούργησε 500 δώρα για τα παιδιά αλλά και για τους προσκεκλημένους. Πάμε στη συζήτηση πάλι, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας έχουμε την κυρία Τζετζανά, Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης. Καλησπέρα σας, κυρία Τζετζανά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για το θέμα της αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης στον Εύρο, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και εσάς και τους συναδέλφους σας στην Ροδόπη, γιατί τραβάτε κι εσείς το δικό σας γολγοθά στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Σε ποια ακριβώς φάση βρισκόμαστε στη Ροδόπη? Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Αυτό που έχει γίνει, όπως ξέρετε και εσείς, είναι ότι ανακοινώθηκε από τον Υπουργό μας ότι ο ΕΧ Παβένας πλέον θα λειτουργεί ως κέντρο κράτησης. Πράγμα που μας έβρισκε αντίθετος και η πρότασή μας ήταν τελείως διαφορετική. Βασιζόμενη σε συγκεκριμένους λόγους, ότι η κύρια πύλη εισόδου των λαθρομεταναστών είναι ο Εύρος, ο όμορος νομός είναι η Ροδόπη. Και το ήδη υπάρχουν ανθρώπινο δυναμικό σε πρώην συνοριοφύλακα στη Ροδόπη. Θα έπρεπε να διατεθεί, όπως και στον Εύρο, θα έπρεπε να διατεθεί αποκλειστικά στη διαχείριση του φαινομένου της παράνομης εισόδου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τουλάχιστον το φαινόμενο. Τα κέντρα κράτησης, κατά την άποψή μας, θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε χώρους στην κεντρική Ελλάδα και όχι στην κύρια πύλη εισόδου και δίπλα σε αυτήν. Για ποιους λόγους το λέτε αυτό, για ποιους λόγους υποστηρίζετε? Σε εξέθεσα μόλις. Όταν η δύναμη είναι ήδη ελλιπής. Και θα μπορούσαν να πούν και σε άλλες περιοχές το ίδιο.
Θέλω να δεν πω, έχουν όμω. Σχέση... Ναι. Το είπα από την αρχή. Η κύρια πύλη εισόδου είναι ο Εύρος. Ο όμορφο νημό του Εύρου είναι η Ροδόπη. Και οι συνάδελφοί μα στον Εύρο, όπω και εμεί εδώ, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, καθότι διατίθενται δυνάμει στη φρούρηση των λαθρομεταναστών, να διαχειριστούμε το φαινόμενο τη παράνομη εισόδου. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορείτε σε να κάνετε. Σε άλλε περιοχέ που υπάρχουν συνοριακά τμήματα. Δεν είναι πύλες εισόδου λαθρομεταναστών. Οπότε εκεί θα μπορούσε πολύ άνετα να γίνει ένας χώρος κράτησης. Δεν μπορείτε να κάνετε και τα δύο, λέτε. Βεβαίως. Δεν γίνεται να κάνετε να το και πω τα δύο. Έτσι, γραφικά και λαϊκά. Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωράνε.